Καλησπέρα. Τρίτο μάθημα στην SQL. Θα μιλήσουμε για την ομαδοποίηση, ελαφρώς πιο προχωρημένη έννοια σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και ένα ευχάριστο νέο. Με το μάθημα αυτό κλείνουμε τα βασικά clauses από τα οποία αποτελείται ένα ερώτημα. Κάναμε το select, κάναμε το from, κάναμε το where, κάναμε το order by, κάναμε το limit. Στο σημερινό μάθημα θα μάθουμε το group by και το having και με αυτά έχουμε κλείσει τη βασική εφτάδα πραγμάτων από τα οποία αποτελείται ένα ερώτημα. Ένα ευχαριστώ καταρχάς στους δύο χορηγούς του μαθήματος, τον Ιωάννη και την Ανδριάνα, οι οποίοι βοήθησαν στην κατασκευή του μαθήματος αυτού. Και πάμε να ξεκινήσουμε κάνοντας μία αναφορά στις συναρτήσεις σόρευσης, εκ των οποίων δύο ήδη τις έχουμε δει στις ασκήσεις, έχουμε δει την average και έχουμε δει επίσης και τη sum. Οι οποίες συναρτήσεις σόρευσης είναι κάποιες συναρτήσεις, οι οποίες τι κάνουν, παίρνουν μία στήλη και επί της στήλης αυτής κάνουν μία πράξη. Και στο τέλος επιστρέφουν το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις συναρτήσεις όπως η CONCAT την οποία είχαμε δει, η οποία επενεργεί σε μία τιμή και επιστρέφει μία άλλη τιμή. Εντάξει, εδώ επενεργεί σε πολλές τιμές αυτές τις συναρτήσεις, γι' αυτό λέμε ότι σορεύουν και το αποτέλεσμα. Aggregate functions είναι πολύ συνηθισμένο στην ορολογία. Την αγγλική θα τους συναντήσεις κατά κόρον. Και σορεύουν το αποτέλεσμα λοιπόν και σου επιστρέφουν το αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης. Ποιες είναι αυτές? Είναι η count, η οποία μετράει πόσα στοιχεία έχει μια στήλη. Είναι η sum, η οποία αθροίζει τα στοιχεία της στήλης. Είναι η average, η οποία υπολογίζει το μέσο όρο της στήλης. Είναι η mean, η οποία υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο της στήλης. Είναι και η max, η οποία υπολογίζει το μέγιστο στοιχείο της στήλης. Τώρα, σταθερά όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, η στήλη μπορεί να είναι και υπολογιζόμενη. Πάντα το θυμόμαστε αυτό. Και η πρώτη σημαντική παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι δεν καταμετρώνται συνεκτιμώντας τον υπολογισμό τα null. Εντάξει, δηλαδή τα null δεν υπησέρχονται καθόλου στον υπολογισμό. Είναι σαν να αφαιρούνται οι εγγραφές, οι οποίες στην στήλη στην οποία εφαρμόζουμε τη συνάρτηση σόρευσης έχουν τιμή null. Τώρα, συντακτικές λεπτομέρειες, μπορούμε να θέσουμε distinct μπροστά από το όνομα της στήλης μέσα στο όρισμα. Ας πούμε count distinct column, εδώ μπροστά δηλαδή μπορεί να πει το distinct, και αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι θα υπολογίσει μόνο τις διακριτές τιμές της στήλης. Τώρα, ειδικά για την count υπάρχει και μια ειδική σύνταξη η οποία είναι η count star, η οποία υπολογίζει το πλήθος των γραμμών. Εκεί συνεκτιμούνται τα πάντα, έτσι απλά μας επιστρέφει το πλήθος των γραμμών. Και τώρα, λέμε ότι με χρήση αυτών κάνουμε μια ερώτηση περίληψης, ένα summary query, διότι ακριβώς υπολογίζουμε μια περίληψη των δεδομένων πάνω σε αυτές τις 5 aggregate functions. Τώρα, ας τα δούμε όλα με τα παραδείγματα να γίνουν πλήρως κατανοητά. Πάμε εδώ και όπως είπαμε, όταν γράφουμε count star, αυτό το οποίο υπολογίζει είναι το πλήθος των γραμμών του πίνακα. Οπότε αν το τρέξω αυτό εδώ, το αποτέλεσμα που όπως βλέπεις μου βγάζει εδώ είναι ότι το πλήθος των γραμμών του πίνακα είναι ίσο με 239. Το οποίο βεβαίως μπορούμε να το επαληθεύσουμε κιόλας, δηλαδή αν πάμε λίγο εδώ στο πινακάκι μας, το πινακάκι δηλαδή το οποίο έχει τις χώρες, σε αυτό εδώ το πινακάκι, αν τρέξουμε λίγο αυτό το query και δούμε λίγο πόσες γραμμές επιστράφηκαν, πράγματι παρατηρούμε ότι οι γραμμές είναι 239. Πάμε ξανά πάλι πίσω, δεύτερη εκδοχή είναι ότι του βάζουμε μία στήλη. Είπαμε, θα μας μετρήσει πόσες στήλες δεν έχουν την τιμή NAR, τα NAR πετιούνται έξω. Και μας λέει στην ουσία πόσες στήλες έχουν τιμή. Εντάξει, συνεπώς, αν το τρέξουμε και αυτό εδώ, οι 192 από τις 239 εγγραφές είχαν τιμή στο Independence Year. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να κοπανίσουμε το distinct μπροστά. Εδώ ρωτάμε πόσες διακριτές τιμές υπάρχουν μέσα στο πίνακα country. Αν το τρέξουμε και αυτό, το αποτέλεσμα που μας βγάζει είναι 88. Υπάρχουν 88 διακριτές τιμές. Και σου θυμίζω ότι το NAL δεν είναι τιμή. Έτσι, άρα έχει αφαιρεθεί από το συνολικό μας αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τώρα τη MIN και τη MAX. Η MIN και η MAX γενικότερα δουλεύουν και με ημερομηνίες και με συμβολοσυρές. Γίνεται αλφαβητική σύγκριση και με αριθμούς. Αυτό το οποίο θα τρέξουμε εδώ είναι πάνω σε συμβολοσυρές το συγκεκριμένο ερώτημα. Το τρέχουμε λοιπόν και έχουμε ότι μας βγάζει ότι αλφαβητικά η μικρότερη χώρα είναι το Αφγανιστάν και αλφαβητικά επίσης η μεγαλύτερη χώρα είναι η Ζιμπάμπουε. Πάμε παρακάτω στο τρίτο παράδειγμα. Έχουμε το sum και το average. Αυτές δουλεύουν μόνο για αριθμητικά δεδομένα, έτσι. Δεν δουλεύουν δηλαδή ούτε για ημερομηνίες, ούτε επίσης δουλεύουν για συμβολοσυρές. Το τρέχουμε και αυτό και μας βγάζει στο αποτέλεσμα της περίληψης ότι το άθροισμα του πληθυσμού είναι 450, 749,
6 δισεκατομμύρια ήταν ο πληθυσμός όταν φτιάχτηκε αυτή η βάση, τέλος πάντων, και ο μέσος όρος πληθυσμού όλων των χωρών του κόσμου είναι 25 εκατομμύρια. Εντάξει. Αυτά όσον αφορά τη χρήση των συναρτήσεων σόρευσης, πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ χρήσιμες στην πράξη. Και ας κάνουμε και μια σκησούλα για να εξασκηθούμε. Το εδώ αγνόησε το είναι τυπογραφικό, να το διορθώσουμε. Και μας λέει στην άσκηση να μετρήσουμε πόσες χώρες εμφανίζονται στον πίνακα country. Πόσες χώρες εμφανίζονται στον πίνακα country. Για πάμε να το τρέξουμε λιγάκι λοιπόν και θα διαλέξω από το πίνακα country λοιπόν. Για να διαλέξω λίγο τα πάντα, έχουμε ότι έχουμε μία εγγραφή για κάθε χώρα συνολικά. Άρα το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάνω εδώ είναι να κοπανίσω ένα count αστέρι, εντάξει, δηλαδή αξιολογώντας ότι τα δεδομένα ούτως ή άλλως είναι σωστά, εντάξει. Επίσης, άμα έγραφα εδώ count name, θα μου επιστρέφε τα διαφορετικά λεκτικά τα οποία βρίσκονται πάνω στη στήλη αυτή, οπότε πάλι το αποτέλεσμα είναι 239, και επίσης το ίδιο θα ίσχυε και αν έγραφα distinct name, δηλαδή τα διαφορετικές χώρες που βρίσκονται στον πίνακα, πες ότι είχε κάποια συνέπεια δηλαδή η βάση δεδομένων μας, οπότε βγάζει πάλι 239. Πάμε πίσω, μετρήστε πόσες χώρες εμφανίζονται αυτή τη φορά στον πίνακα City. Συνεπώς να κάνω ένα κουιράκι λίγο να δούμε πάλι τον πίνακα City. Και εδώ η πληροφορία για τη χώρα βρίσκεται στην ουσία στο country code, έτσι. Είναι αυτό το ξένο κλειδί το οποίο θα συζητήσουμε. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που θα δούμε κουίρια που θα παίζουν και με τα ξένα και τα πρωτεύοντα κλειδιά. Συνεπώς, εδώ τώρα αν πάω και του κοπανίσω ένα country code, το οποίο βεβαίως δεν θα είναι σωστό, και το τρέξω λιγάκι, μου βγάζει 4.079 πόλεις είναι συνολικά αποθηκευμένες μέσα σε αυτόν εδώ τον πίνακα, εντάξει. Τώρα εμένα με ενδιαφέρουν οι διαφορετικές πόλεις, άρα θα του βάλω ένα distinct μπροστά και μας βγάζει 232, εντάξει, 239 συνολικά οι χώρες, 232 οι χώρες μέσα στον πίνακα πόλεις, άρα καταλαβαίνω στη βάση δεδομένων για κάποιες χώρες δεν έχω καμία απολύτως πόλη αποθηκευμένη. Αυτά όσον αφορά τις συναρτήσεις σόρευσης, πάμε να δούμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε στην πράξη και με ομαδοποίηση δεδομένων.